Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Σε όλους συμβαίνει να ξεχνάμε που έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας. Πού ρωτάς τώρα. Σε αυτό έχω πει ότι έχω πάει μέχρι το τέρμα Νεάπολης. Και θυμηθήκα ότι το είχα κάτω αυτή τη φορά. Για προχωράω. Ναι, και εγώ το ίδιο παθαίνω. Ξυπνάω και λέω πού έχω παρκάρει σήμερα. Λοιπόν, στο τοχείο. Εγώ δεν είμαι εγώ που ξυπνάω. Ξυπνάω είναι έξω από το σπίτι. Το θέμα είναι εδώ τα άφησα. Εγώ που πάω το βράδυ σπίτι και δεν θυμάμαι που το έχω παρκάρει το πρωί, γιατί δεν έχω πάρκινγκ. Όπου βρω το αφήνω. Και μετά προσπαθώ με τα βήματα να θυμηθώ λιγάκι τη διαδρομή από πού πήγα σπίτι μου. Δεν έρχεται ντόλι και τέτοια. Τίποτα. Έρεση, είναι πεισμαντάρικο και με εκνευρίζει. Ναι, αυτά μου κάνει. Εντάξει, τέλος πάντων. Τα αγαπώ. Και αυτό. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στο 1997 πίσω. 97. Στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Ένας άνθρωπος πηγαίνει στην αστυνομία και λέει: «Παιδιά, μου κλέψαν το αυτοκίνητο». Ψάχνουν να το βρουν. Δεν το βρίσκουν. Τώρα λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, είναι να γκρεμίσουν ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο. Βρίσκουν μέσα ένα αυτοκίνητο που εμπόδιζε το συνεργείο. Παίρνουν την αστυνομία, η αστυνομία λοιπόν ψάχνει και βλέπει ότι είναι αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ότι είχε κλαπεί. Παίρνουν τον ιδιοκτήτη και πηγαίνει ο ιδιοκτήτης και λέει: «Αμάνε παιδιά, εδώ το είχα παρκάρει τόσα χρόνια». Ναι. Αυτό δεν είναι ότι, αυτό είναι ανέκδοτο. Ναι, εννοείται ότι μετά το πέταξε γιατί πάει, είχε κινητοποιηθεί, είχε ρημαχτεί. Αυτό μας πέρασε. Αυτό ήταν απίστευτο. Έχει ξανασυμβεί στη Γερμανία, λένε. Όχι, αυτό του κρύοκολου. Ναι. Αυτό όμω έχει δικαιολογία. Δηλαδή, αυτό είχε πάει για ένα ποτό στο Μόναχο. Εντάξει, μετά το ποτό ξέχασε που ήταν. Ξέχασε, σούρωσε. Μπορεί. Ναι. Αυτό τα ήπια. Ναι. Και αυτό το βρήκε μετά από 2 χρόνια. Το είχε βάλει σε μια πόση 4 χιλιόμετρων. Ενώ οι Έλληνε πάνε για τσιγάρα και γυρίζουν μετά από 5 χρόνια. Γυρνάνε. Καμιά φορά. Αν δεν μεταναστεύσουν.